ταμείου που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Με σύνθημα προτιμώ να περπατήσω παρά να πιω και να οδηγήσω και στόχο την ευαισθητοποίηση των οδηγών πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό η ετήσια απορία του Ιδρύματος Γιώτας Δημητρίου. Με στόχο την ευαισθητοποίηση των οδηγών ώστε να μην οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ και τη μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών τροχιοδυστυχημάτων, δεκάδες πολίτες συμμετείχαν το πρωί στην ετήσια φιλανθρωπική πορεία με τίτλο «Προτιμώ να περπατήσω παρά να πιω και να οδηγήσω». Η πορεία πραγματοποιήθηκε κατά μήκος της παραλίας της Λεμεσού. Στέλνουν το μήνυμα της οδικής ασφάλειας, το μήνυμα της αποφυγής χρήσης εφόσον θα είμαστε μέσα στο δρόμο. Και κυρίως στέλνουν το μήνυμα της αγάπης προς τη ζωή και της συλλογικής υπεράσπισης του δικαιώματος αυτών των νέων ανθρώπων να ζήσουν, να ευδοκιμήσουν σε αυτήν την κοινωνία και να προχωρήσουν παρακάτω. Την πορεία διοργάνωσε το Ίδρυμα Δόκτωρ Γιώτα Δημητρίου, σκοπός του οποίου είναι η υλοποίηση του οράματος της γιατρού Γιώτα Δημητρίου για στήριξη παιδιών και νέων στον τομέα της παιδοψυχολογίας. Η Γιώτα Δημητρίου είχε πέσει θύμα θανατηφόρου τροχιοδυστυχήματος το 2008 στη Νέα Υόρκη, το οποίο προκλήθηκε από μεθυσμένο οδηγό. Εκτός συνόρων και πάλι, 5 ημέρες μετά τον καταστροφικό